Κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι υπουργοί, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της πολιτικής προστασίας, θέλω καταρχάς να εκφράσω και πάλι την οδύνη μου και τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Η πολιτεία θα είναι δίπλα τους, όπως και θα συμπαρασταθεί σε όσους έχασαν τις περιουσίες τους, είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, μέσα σε αυτή την ξαφνική καταστροφή. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διασώστες μας. Στελέχη της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της πολιτικής προστασίας, της περιφέρειας, των Δήμων. Μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες έγιναν 96 απεγκλωβιστοί συμπολιτών μας, 46 έγιναν την ώρα που εξελισσόταν αυτή η πλημμύρα. Και επειδή έγινε μια μεγάλη συζήτηση κατά το πόσο η πολιτική προστασία είχε ή δεν είχε ειδοποιηθεί για τα ακραία αυτά φαινόμενα τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει, η πολιτική προστασία είχε τεθεί σε επιφυλακή. Παρά τα αυτά, όλες οι προβλέψεις, οι μετεωρολογικές, δεν έδειχναν μία νεροποντή αυτής της έντασης. Ούτε οι προβλέψεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ούτε οι προβλέψεις της ΕΜΗ, ούτε καν οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειδοποίησης για Πλημμύρες, Flash Floods, του ΕΦΑΣ, δεν έδειχναν ότι στην περιοχή θα καλούμασταν να αντιμετωπίσουμε τέτοια ακραία φαινόμενα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κοινός τόπος, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, το λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι των περιοχών, οι δήμαρχοι, ότι βρεθήκαμε μπροστά σε μία πρωτοφανή νεροποντή, μία καταιγίδα η οποία έριξε σε περιοχές παραπάνω από 300 χιλιοστά, όταν οι προβλέψεις ήταν για κάτω από 100. Έβρεξε με άλλα λόγια στην Εύβοια σε λίγες ώρες, όσο βρέχει στην Αθήνα ολόκληρο το χειμώνα. Υπάρχει ένα ζήτημα όμως, το οποίο πρέπει να το δούμε, κύριε Υφυπουργέ και αγαπητά στελέχη της πολιτικής προστασίας, και αφορά την ακρίβεια των προβλέψεων. Θα πρέπει να μάθουμε από τις όποιες αστοχίες του παρελθόντος και να βλέπουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε πιο ακριβείς, στοχευμένες προβλέψεις για τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, τα οποία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, θα είναι ολοένα και πιο συχνά. Εκ των υστέρων, όλοι κάνουν υποθέσεις για την χρήση του 112. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει τι θα είχε συμβεί αν είχε επιλεγεί μία ή άλλη λύση. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η πολιτική προστασία δεν είχε, όπως σας είπα, ενημέρωση για ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, έθεσε το μηχανισμό της εφαρμογή και έγινε μία επιλογή της φυσικής παρέμβασης της πολιτικής προστασίας χωρίς να αποσταλεί ειδοποιητήριο μήνυμα, το οποίο μπορεί, δεν το ξέρουμε, μπορεί να προκαλούσε και παραπάνω πανικό. Η αλήθεια είναι ότι θρυνούμε σήμερα 8 συμπολίτες μας οι οποίοι χάθηκαν, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι θα είχε συμβεί και αν αυτές οι ζωές θα είχαν σωθεί ή αν θα είχαμε ενδεχομένως άλλες απώλειες αν είχε αποσταλεί το συγκεκριμένο μήνυμα. Πρέπει όμως αυτό το περιστατικό να είναι αντικείμενο μελέτης για το πώς αντιδρούμε και πώς χρησιμοποιούμε το μηχανισμό 112 από εδώ και στο εξής. Αν το χρησιμοποιούμε μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή αν είναι πιο διαδεδομένα και πιο συχνά τα μηνύματα, είναι κάτι το οποίο θα το μελετήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, καλοπροαίρετη κριτική. Είμαστε πάντα έτοιμοι να ακούσουμε. Αλλά σε καμία περίπτωση θα ήταν πολύ άδικο μία δήλωση που μπορεί να εκλειφθεί και ως άστοχη μέσα στην πίεση των γεγονότων να γίνει αφορμή για να αμφισβητηθεί η τεράστια προσφορά όλων των στελεχών της πολιτικής προστασίας. Και αυτό προσωπικά είναι κάτι που δεν είμαι τεθειμένος να το ανεχτώ. Κριτική μπορεί να ασκείται σε μένα, μπορεί να ασκείται στον Υφυπουργό, δεν μπορεί να ασκείται ούτε στους πυροσβέστες μας, ούτε στα στελέχη της πολιτικής προστασίας, ούτε στα στελέχη των Δήμων, τα οποία κατά γενική νομολογία δούλεψαν καλά και συντονισμένα για να αντιμετωπίσουν μία πρωτοφανή καταστροφή. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πολιτική προστασία τους τελευταίους μήνες δίνει πολλαπλές μάχες σε πολλά επίπεδα, πιστοποιεί τη μεγάλη χρησιμότητά της σε όλα τα επίπεδα, στην πανδημία, σε φωτιές, σε πλημμύρες, και έχει τη στήριξη όλων μας.
όπως και ο Υφυπουργός, ο κ. Χαρδαλιάς, έχει την απόλυτη προσωπική μου στήριξη στον αγώνα τον οποίο κάνει. Όπως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τους δημάρχους και με τον Περιφερειάρχη, το πρώτο μέλημά μας αυτή τη στιγμή είναι οι πολίτες και οι περιουσίες τους. Άμεσα θα φροντίσουμε να επανέλθει η υδροδότηση καθώς και η ηλεκτροδότηση των περιοχών. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο ετέθη που αφορά τον καθαρισμό των δρόμων από τη λάσπη, καθώς η πυροσβεστική τυπικά είναι υπεύθυνη για να αντλεί νερά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε μαζί με την περιφέρεια και τους δήμους με γρήγορες εργολαβίες να εξασφαλίσουμε ότι θα καθαρίσουν οι δρόμοι από την λάσπη και θα αποκατασταθεί μια κανονικότητα. Ενώ αύριο θα βρίσκεται εδώ ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Υποδομών, εφόσον χρειαστεί θα ξανάρθει και ο Υπουργός Εσωτερικών, για να ανακοινώσουν το πλήρες χρονοδιάγραμμα των αποζημιώσεων, οι οποίες μπορώ να σας ερευνηθώ ότι θα διατεθούν ταχύτατα από το εθνικό αποθεματικό, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν την οικοσκευή των συμπολιτών μας που έχασαν τις περιουσίες τους. Θα επιμείνω και θα πιέσω ώστε οι εκταμιεύσεις να είναι ταχύτατες, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις μεγάλες ζημιές που υπέστησαν από την πρωτοφανή αυτή θεομηνία. Αλλά είναι σαφές ότι το έργο μας δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να μπουν σε ευνοϊκά προγράμματα στήριξης, καθώς θα πρέπει να αναστείλουν τις δραστηριότητες τους, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Είδα και εγώ στο παράκτιο μέτωπο ταβέρνες, όπου στην κυριολεξία έχει σαρωθεί πλήρως όλη η ακτή μπροστά τους και είναι σαφές ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν για σημαντικό χρονικό διάστημα. Θα στηρίξουμε λοιπόν και τις επιχειρήσεις εκείνες που για απολύτως προφανείς λόγους δεν μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Ειδική μέρημνα, και χαίρομαι που το ανέδειξαν και οι δύο δήμαρχοι, θα δοθεί στους αγρότες μας. Ναι, υπάρχει ζήτημα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ για τις περιπτώσεις αυτές. Θα ζητήσω άμεση ενημέρωση και άμεση παρέμβαση και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα ζητήσω παρουσία και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αύριο στην επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου, ώστε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούν να δρομολογηθούν αποζημιώσεις σε αγρότες, διότι καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην χάθηκε μόνο η εισοδιά αυτή που είχαν σφύρει, αλλά μπορεί να έχει γίνει και μια πιο δομική ζημιά στα χωράφια τους. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαγνωστεί και αν είναι έτσι, θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί μέχρι που να μπορούν να ξανασπείρουν στα χωράφια τους και να παράγουν κυπευτικά, τα οποία σε σημαντικές ποσότητες τροφοδοτούν και την αγορά της Αθήνας, να μπορούν να έχουν μια οικονομική κάλυψη. Για τα ζητήματα των υποδομών, όπως ξέρετε, αυτά μοιράζονται μεταξύ των Δήμων, της Περιφέρειας και του Υπουργείου. Σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο Οδυσσέας είναι στη διάθεση, ο Τρίτσης είναι στη διάθεση, το πρόγραμμα Τρίτσης είναι στη διάθεση των Δήμων για να υποβάλουν γρήγορες προτάσεις που αφορούν, παραδείγματος χάρη, την ανάπλαση των παράκτιων περιοχών. Αλλά μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι επειδή οι ζημιές είναι σημαντικές, ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς θα γίνει από το Υπουργείο Υποδομών, ειδικά όσον αφορά τις βασικές γέφυρες και μέρη του οδικού δικτύου, τα οποία έχουν υποστεί μεγάλη καταστροφή. Και βέβαια είναι και μια ευκαιρία αυτή να ξαναδούμε σημαντικές εκκρεμότητες του κυβερνητικού μας έργου, όπως η παράκαμψη της Χαλκίδας, εμβληματικό έργο για το οποίο πιστεύω ότι τον Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι να μπορούμε να προχωρήσουμε πια στην προκήρυξή του, διότι είναι και αυτό, όταν ολοκληρωθεί, θα είναι το πρώτο μεγάλο δημόσιο έργο το οποίο γίνεται στην Εύβοια μετά την ψηλή γέφυρα, η οποία θυμίζω ότι είχε εγκαινιαστεί πριν από ακριβώς 30 χρόνια. Άρα θα έχουμε μεγαλύτερη παρέμβαση του Υπουργείου Υποδομών στα ζητήματα αυτά. Θέλω να κλείσω πάλι με μια γενική παρατήρηση. Είμαστε μια κυβέρνηση που δεν έχουμε καμία δυσκολία. Όλοι μας και δεν κρύβουμε τις τυχόν επιχειρησιακές μας αδυναμίες. Και έχουμε πει ότι ανά πάσα στιγμή είμαστε εδώ για να τις διορθώσουμε. Ποτέ δεν είπαμε ότι είμαστε εκεί που θέλουμε και μπορούμε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ειδικά για την πολιτική προστασία έχει ανακοινωθεί ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σε ορίζοντα τετραετίας. Δεν μπορώ όμως να δεχθώ ότι με έναν έτσι απόλυτο και πάρα πολύ εύκολο τρόπο θα αφορίζεται
ή θα καταδικάζετε μια πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τον τελευταίο χρόνο. Η καλόπιστη κριτική για την κυβέρνησή μας είναι πάντα καλοδεχούμενη. Είμαστε εδώ για να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Θα κληθούμε στο μέλλον και αυτή θα είναι η μεγάλη πρόκληση της πολιτικής προστασίας να διαχειριστούμε όλο ένα και πιο ακραία φαινόμενα, τα οποία πρέπει να μελετηθούν επιστημονικά με μεγάλη επάρκεια και οι επιστήμονες θα μας υποδείξουν ποια είναι τα προστατευτικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Ήδη είχαν δρομολογηθεί σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα και θέλω να τονίσω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της καταστροφής που έγινε, άκουσα οι ειδικοί το είπαν, δεν το λέω εγώ, δεν σχετίζεται με την πυρκαγιά, την καταστροφική, η οποία έπληξε το Δήμο σας, κύριε Δήμαρχε, πέρυσι. Ένα μικρό κομμάτι μόνο μπορεί να αποδοθεί σε ενδεχομένως μη καλή αντιπλημμυρική θωράκιση από τη ζημιά που είχε γίνει από την πυρκαγιά. Αυτή, σε κάθε περίπτωση και στα ζητήματα της πρόληψης, αλλά και στα ζητήματα της άμεσης ενημέρωσης, ο σκοπός μας είναι να γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι. Κλείνω λέγοντας και πάλι στους φορείς της περιοχής, στον Περιφερειά, στους δημάρχους, στους βουλευτές μας, ότι θα είμαστε κοντά σας. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση ότι είμαστε αξιόπιστοι και γρήγοροι και υλοποιούμε με ταχύτητα τις κεντρικές πολιτικές επιλογές. Και τουλάχιστον στα ζητήματα των οικονομικών αποζημιώσεων, ώστε οι άνθρωποι που επλήγησαν να πάρουν μια πρώτη ανακούφιση, με μεγάλη αυστηρότητα θα επιτηρήσω προσωπικά τα χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, αφού καταγραφούν με ταχύτητα όλες τις ζημιές και έχουμε ένα πλήρες μητρό όσων δικαιούνται αποζημίωση, να την πάρουν το συντομότερο δυνατό. Και πάλι τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι στην Εύβοια και στους Δήμους οι οποίοι επλήγησαν καλή δύναμη, να ξέρετε ότι θα είμαστε κοντά σας. Ευχαριστώ πολύ.